Εγώ μέχρι τέλος το πίστεψα ότι θα τους δικάσουν. Η παιδευτένεια είναι ανοιχτή εικόνα πλέον όλοι μέσα στο δικαστήριο. Οι δικηγόροι των κατηγορημένων πάλι λέγανε τα ψέματα που δεν μετρήσανε γνώμη ούτε καθηγητή Πανεπιστήμιου Αθηνών, ούτε γνώμη των αστυνομικών που είδανε την σύλληψη. Λέγανε διάφορα, στο τέλος το παιδί μου σκοτώθηκαν τρίτη φορά. Πρώτη φορά στο δρόμο με τη σύλληψή τους, που είναι αδύνατη και από φοβίες. Αυτή είναι η δήλωση του εισαγγελέα σημερινή, δηλαδή του ηφετίου, ότι από φοβίες βγάλανε πανικό και τον τραβήξανε νεκρό από ένα σημείο ανεξαγόρα στον άλλο 20 μέτρα. Από φοβία. Δεν ήταν έμπειροι. 19 ετών είναι παιδάκι ακόμα. 5 μέρα που βρήκε δουλειά να πούμε στην αστυνομία, που βγήκε και σκοτώθηκε. Τον άνθρωπο ομαδικό σκοτώσανε. Παιδάκια ήταν αυτά. Θέλουν χάιδημα. Θέλουν λύπη. Να τους λυπάμαι. Δεν τους λυπάμαι. Η ελληνική τραγωδία, αν έχουν διαβάσει, λέει ότι για τις αμαρτυρίες των γονέων πλέον τα παιδιά τους. Θα τα πληρώνουν τα παιδιά τους. Ένας είναι έτοιμος δεύτερο παιδί να κάνει, άλλοι έχει κάνει ένα παιδί, όποιοι και θα παντρευτούν από τους άλλους οι δύο, τα παιδιά τους θα υποφέρουν. Θα μπλέκονται με άσχημα και τους λέω ανάθημά τους. Ανάθημά τους. Η δικαιοσύνη τον έχει σκοτώσει σήμερα τρίτη φορά. Ανοιχτά όλα, δεν κρύφτηκε τίποτα, δεν υπολογίζουν τίποτα. Αθώνουν τους δράστες, αθώνουν τους βιαστές και δελαφόνες. Δελαφόνοι είναι, τίποτα άλλο. Δελαφόνοι. Με όλα τα στοιχεία έχουν σκοτώσει. Μη σχίζεστε άλλο. Θα μιλήσουμε και ξανά, γιατί φτάσαν στο σημείο ακόμα να σας κατηγορήσουν ότι δημοσιοποιείται ο δικηγόρος τους, ότι δημοσιοποιείται το γεγονός. Θέλω να τονίσω εδώ ότι εάν το θύμα ήταν αστυνομικός, θα βγαίνανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε όλα τα κανάλια, και τότε ο αστυνομικός θα είχε και πατέρα, θα είχε και οικογένεια. Ο Νίκος Εισαγγελίων όμως, με βάση τον συνήγορό τους, δεν έπρεπε. Μα αυτοί για μένα δεν είναι αστυνομικοί. Για μένα αστυνομικοί είναι που μας φυλάνε. Ναι. Αυτοί που δεν έχουν ούτε στολές τώρα απάνω, είναι εχθροί, είναι δολοφόνοι, είναι κρυφτοί δολοφόνοι, που ανοίχτηκε το θέμα όλο. Και δεν είναι αστυνομικοί. Δεν είναι αστυνομικοί. Απορώ πως τους κρατάνε στην υπηρεσία, που η υπηρεσία ξέρει τι σημαίνει. Ξεκάθαρα ξέρει. Από πάνω μέχρι κάτω όλοι ξέρουν. Είναι σφραγισμένοι τώρα πλέον, και όσο και να δουλεύουν, βάλω με το ερώτημα, η δουλειά είναι αυτή. Όσο και να βρίσκονται μέσα στην υπηρεσία, όλη η υπηρεσία ξέρει το ιστορικό. Και κάθε φορά που πάνε στα δικαστήρια, και όσες φορές και να πάνε ξανά, είναι καταδικασμένοι, είναι δικάσιμοι, είναι κατηγορούμενοι και δεν έχουν φύγει από την ευθύνη. Ευθύνη θα τα πληρώνουν ή αυτοί ή τα παιδιά τους, ανάθημά τους. Μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο που βγήκε απόφαση, είχα εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα δεν έχω. Τέλος. Έτσι, ακριβώς αυτό είπε και η βοηθός της κυρίας Κούρτοβικ, ότι παρόλο που η κυρία Κούρτοβικ έβλεπε ότι με τη συγκεκριμένη έδρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο θετικό, ή δεν θα υπάρχει αυτό που η δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν θα αποδοθεί, ο κύριος Εισαγγελίων ήλπιζε και πίστευε ότι αν μη τι άλλο θα πάρθει η απόφαση που ήταν ολοφάνερο πια έπρεπε να είναι. Αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά η ελληνική δικαιοσύνη κάλυψε την αστυνομική βία.